Κυρία Πρόεδρε της Ελληνικής Δημοκρατίας, κύριε Πρόεδρε της Βουλής, αγαπητοί συνάδελφοι στην κυβέρνηση και στη Βουλή, κύριε Πρόεδρε του Τεχνικού Επελτηρίου Ελλάδος, αγαπητέ Γιώργο, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση που μου απευθύνατε και την ευκαιρία να μοιραστώ μαζί σας κάποιες σύντομες σκέψεις με αφορμή την 100η επέτειο από την ίδρυση του Τεχνικού Επελτηρίου Ελλάδος στα ιστορικά πραγματικά γενέθλια ενός φορέα που αποτελεί, όπως είδαμε και σε αυτό το πολύ ενδιαφέρον βίντεο, σημείο αναφοράς για τους διπλωματούχους μηχανικούς μας, αλλά και βέβαια τον επίσημο τεχνικό σύμβουλο των κυβερνήσεων της χώρας. Ένα πυλώνα επιστήμης και επαγγελματισμού που συνδέεται με όλες τις μεγάλες ανοικοδομητικές περιόδους της σύγχρονης ιστορίας μας και υπήρξαν αρκετές από το 1923 και μετά, παρέχοντας όμως και τη δική του πολύτιμη συνδρομή στις δύσκολες στιγμές της κοινωνίας μας. Είναι μία συνδρομή που στη σημερινή συγκυρία γίνεται καθοριστική, γιατί από τη μία πλευρά η Ελλάδα εξακολουθεί να αναπτύσσεται, δίνοντας βάρος στις νέες ποιοτικές υποδομές, ενώ απ' την άλλη, όπως είπατε, αντιμετωπίζει ολοένα και συχνότερα φυσικές καταστροφές, απότοκο της παγκόσμιας κλιματικής κρίσης. Συνεπώς, αυτός ο διπλός ρόλος του τεχνικού επιμελητηρίου τώρα αναδεικνύεται σε ένα πολύ σημαντικό συστατικό στοιχείο της δημόσιας ζωής. Ένας κρίσιμος κρίκος για τις αποφάσεις της πολιτείας και μια συνιστόσα, βέβαια, της ίδιας της καθημερινότητας του πολίτη. Και εσείς, όλα τα μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, με τη σκληρή σας δουλειά, με το ταλέντο σας, προσφέρετε ασφαλή στέγη, δίκτυα μεταφορών και επικοινωνιών, γέφυρες και δρόμους, λιμάνια, εργοστάσια, νοσοκομεία, σχολεία, πανεπιστήμια. Με άλλα λόγια, είστε τελικά οι διαμορφωτές του περιβάλλοντος στο οποίο ζουν και εργάζονται οι Ελληνίδες και οι Έλληνες, κάτι που σημαίνει ότι συνδέεστε και ευθέως με την ευημερία τους. Οι ευθύνες του τεχνικού κόσμου είναι λοιπόν μεγάλες. Μεγάλη ωστόσο είναι και η προσφορά του. Μην ξεχνάμε, μας το θυμήσατε κιόλας, ότι το ΤΕΕ μελέτησε πρώτο στρατηγικές υποδομές πολύ πριν αυτές ενταχθούν στον επίσημο κυβερνητικό σχεδιασμό, από τη γέφυρα Ρίου Αντιρίου μέχρι το μετρό, το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, και δίπλα στον πολεοδομικό σχεδιασμό ανέδειξε πρώτο προτάσεις για την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου, για τα ζητήματα της διαχείρισης των αποβλήτων πριν μας απασχολήσουν οργανωμένα ως πολιτεία, ενώ πρωτοστάτησε και στην είσοδο της πληροφορικής, να μην το ξεχνάμε αυτό, στην αγορά της χώρας. Είδαμε εξάλλου και μια πολύ ωραία φωτογραφία με κάποιους από τους πολύ πρώτους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, οι οποίοι ετέθησαν τότε στην χρήση του τεχνικού κόσμου. Και πρόκειται για ένα έργο το οποίο συνεχίζεται και βέβαια επιταχύνεται, θα έλεγα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και από εδώ όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά προσωπικά τον Πρόεδρο, τον Γιώργο Σασινό, για την ενεργή του συμμετοχή σε αυτήν την μεγάλη εθνική αναπτυξιακή προσπάθεια. Είναι γνωστές άλλωστε οι μεγάλες πρωτοβουλίες του ΤΕΕ τα τελευταία χρόνια. Αναφέρθηκε και η κυρία Πρόεδρος στην σημασία της ηλεκτρονικής έκδοσης οικοδομικών αδειών, στο Μητρό Ελεγκτών Δόμησης, που απαλλάσσει πλέον τις πολεοδομίες από τον επιτόπιο έλεγχο κάθε νέας οικοδομής. Και βέβαια, χαίρομαι που κάνατε μία αναφορά σε αυτό το έργο, το οποίο πράγματι το είχαμε οραματιστεί μαζί όταν ακόμα ήμασταν στα χρόνια της αντιπολίτευσης, τον ενιαίο ψηφιακό χάρτη, μία μεταρρύθμιση που ψηφίσαμε από το 2019, εξαιρετικά σύνθετη, η οποία θα απλοποιήσει το επιχειρηματικό περιβάλλον, θα ενισχύσει ουσιαστικά την ασφάλεια δικαίου, θα προωθήσει τη διαφάνεια στα έργα, θα είναι μια πολύ σημαντική τονωτική ένεση για τις επενδύσεις και την αναπτυξιακή δυναμική της χώρας. Πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζει κανείς από τον υπολογιστή του τι μπορεί να χτίσει, πού μπορεί να το χτίσει, τι επιτρέπεται, τι απαγορεύεται σε κάθε γωνιά
της χώρας. Παρέχει εντασσόμως και στην πολιτεία τη δυνατότητα, σε συνδυασμό και με το Μητρό Υποδομών, να έχει μια κεντρική εικόνα για την κατάσταση, αλλά και για το κρίσιμο ζήτημα που μας απασχολεί πολύ, τη συντήρησης των υποδομών σε ολόκληρη την επικράτεια. Ειδική μνήμα θέλω να κάνω στην συνεισφορά του επενδυτηρίου, στη διαμόρφωση όλων των προγραμμάτων εξοικονομού, εξαιρετικά επιτυχημένα, με μεγάλη ανταπόκριση, με εισηγήσεις που το κάνουν λειτουργικό και λιγότερο γραφειοκρατικό, όπως και στη σημαντική δράση Κωνσταντίνος Δοξιάδης, που ως το 2026 φιλοδοξούμε, κύριε Υπουργέ, κύριε Υφυπουργέ, να έχουμε ολοκληρώσει τον πολεοδομικό σχεδιασμό για ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της χώρας, και αυτό όταν τα προηγούμενα 40 χρόνια είχε καλυφθεί ένα πολύ μικρό ποσοστό. Όλες αυτές είναι πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες, οι οποίες ενισχύονται με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Εξάλλου, μιας και μιλάμε για τα 100 χρόνια, μην ξεχνάμε ότι το 1923 είναι και έτος αναφοράς για τον πολεοδομικό σχεδιασμό της χώρας, οπότε αυτή η πρωτοβουλία σε αυτή τη συγκυρία θα έλεγα ότι αποκτά μια ξεχωριστή σημασία. Τρεις ακόμα επίκαιρες τομές με ιδιαίτερη βαρύτητα, τις οποίες θα ήθελα τελειώνοντας να αναδείξω. Το Μητρό και οι ελεγκτές προσβασιμότητας δημοσίων κτηρίων, έτσι ώστε σταδιακά να διασφαλιστεί η ανεμπόδιστη πρόσβαση των συμπολιτών μας με αναπηρία σε αυτά τα κτίρια. Η μεγάλη σημασία στην οποία αποδίδουμε στον προσεισμικό έλεγχο. Μια εκκρεμότητα η οποία έρχεται από το παρελθόν, ξεκινάει με τη συνεργασία του ΤΕΕ, πρώτα και για απ' όλα για τα σχολεία και τα νοσοκομεία. Και βέβαια η τρίτη επίγουσα, κατεπίγουσα όπως προέκυψε από τις εξελίξεις, ο έλεγχος της μελέτης για το περιβόητο στέγαστρο, για τα δύο στέγαστρα Καλατράβα, μια διαδικασία που με τη βοήθεια του ΤΕΕ ελπίζω ότι σύντομα θα μας επιτρέψει να ξαναλειτουργήσουμε με ασφάλεια πολλούς χώρους στο εμβληματικό ΆΚΑ. Κυρίες και κύριοι, κλείνοντας, δεν θα ήθελα να επεκταθώ σε πολλά καινοτόματα τα οποία προσφέρει το τεχνικό επιμελητήριο. Αυτά αποτυπώνονται εξάλλου σε πολλές από τις δράσεις που είδαμε, μικρές και μεγάλες, που κάνουν την καθημερινότητά μας καλύτερη. Θα ήθελα να κλείσω με την ιστορική αλλά και δηλωτική παρατήρηση ότι καθόλου τυχαία ο πρωταγωνιστής, όπως αναφέρθηκε, του εξυγχρονισμού της Ελλάδος, ο Ελευθέριος Βενιζέλος, παρακολουθούσε στην τελευταία του κυβερνητική θητεία ο ίδιος τις συνεδριάσεις του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, και βέβαια με την ευχή μου τα επόμενα 100 χρόνια να αποβούν ακόμα πιο δημιουργικά για το επιμελητήριο, αλλά και για την ίδια την χώρα. Χρόνια πολλά, λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, στο επιμελητήριο, και εύχομαι μια ακόμα πιο γόνιμη νέα εκατονταετία. Σας ευχαριστώ πολύ.